Πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έχουμε αλλαγές. Έχουμε αλλαγές μετά τις εικόνες συνωστισμού και μεταλλάξεις του κορονοϊού, αλλάζουν τα δεδομένα. Έρχονται νέα μέτρα και πιθανό πισωγύρισμα. Πραγματικά δεν ξέρω από πού θέλεις να το πιάσουμε, διότι έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή κάνουμε ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω. Έχουμε το πρόβλημα με τα εμβόλια, καθώς φαίνεται να υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των εταιριών από τη μία και τη μη σωστή παράδοσή τους. Από την άλλη έχουμε αυτό που μόλις περιέγραψες, δηλαδή ότι υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων, η οποία, Φίλιππε, είναι δραματική. Μιλάμε λοιπόν για μια αύξηση, η οποία ενώ μόλις προχθές είχαμε γύρω στα 334 κρούσματα, 288 διασωληνωμένους, χτες φτάσαμε το 842 κρούσματα, 842 κρούσματα και 283 διασωληνωμένους συν 21 νεκρούς. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα τον κύριο Θανάσιο Οξαδάκτυλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Παρακαλώ. Δεν πρέπει να γίνει αυξητική τάση. Αν γίνει αυξητική τάση, τότε θα πρέπει να πριν φτάσουμε στις γραμμές, να δράσουμε. Αν δηλαδή η τάση δείχνει να πηγαίνει αυξητικά, θα πρέπει να ενεργήσουμε. Αυτό μας δείχνει η εμπειρία μέχρι τώρα. Έχουμε πλέον διπλή εμπειρία ως χώρα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο ταχύτεροι είμαστε, τόσο αποτελεσματικότεροι και οικονομικότεροι είμαστε σε κάθε περίπτωση. Αν διαπιστώσουμε ότι μπαίνουμε σε μια αυξητική τάση, θα αναθεωρηθεί, θα συζητηθεί αν πρέπει να αναθεωρηθούν όσα κάνουμε και όσα έχουμε αποφασίσει να κάνουμε. Θα ήταν μη σωστό το να πει κανείς δεν πειράζει, ας το δούμε να επιβεβαιώνεται καλά μέσα σε πολλές ημέρες. Ναι. Μόλις είναι διαπιστωμένο ότι υπάρχει τάση, πιστεύω ότι θα υπάρξει και δράση. Μάλιστα. Πάμε όμως, γιατί όλοι πιστεύαμε ότι από τη Δευτέρα θα αλλάξουν τα πράγματα, θα ανοίξουν σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, θα ανοίξουν χειροδρομικά κέντρα, θα επιτρεπόταν το ψάρεμα και το κυνήγι. Αυτή τη στιγμή έχουμε παγωμάρα σε όλα, μαζί με τον παγωμένο καιρό σήμερα, παγωμένες οι αποφάσεις για τα ανοίγματα τα οποία περιμέναμε. Ναι, το λένε και οι ειδικοί, το είπε χθες και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να το πούμε αυτό, όταν έκαναν την διαδικτυακή κοπή της πίτας στο οργανωτικό της Νέας Δημοκρατίας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι ανά πάσα στιγμή θα αξιολογούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και αν χρειαστεί να κάνουμε αναπροσαρμογή στη στρατηγική μας, θέλω να το ξαναπώ, δεν θα διστάσουμε να την κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ναι, πράγματι, αυτό που λένε οι επιδημιολόγοι, μπορεί να πάμε σε ένα νέο τρίτο lockdown. Ο κύριος Γόγος εξηγεί τα πράγματα, γιατί μπορεί πάμε να ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή λοιμοξιολογίας, τον κύριο Χαραλαμπογόγο, παρακαλώ. Είναι εδώ. Υπάρχει αυξημένο υλικό φορτίο γενικώς στη χώρα μας, δεν έχει φύγει. Το ιός είναι εδώ, έχουμε εισαγωγές στα νοσοκομεία. Χθες είχαμε λίγο παραπάνω εισαγωγές. Εξακολουθούμε να έχουμε 1.500 λεβόμενους, βέβαια όχι 3.000 και 4.000 που είχαμε πριν. Έχουμε όμως 1.500 λεβόμενους, έχουμε μια κάλυψη κλινών. Τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει. Σα-ίσα είναι πάντα σε μια κατάσταση, ξέρετε, στην κόψη του ξεραφιού που λέμε. Το τραπέζι είναι τα πάντα. Γι' αυτό άλλαξε και το σύστημα, όπως γνωρίζετε, των αποφάσεων. Γίνονται την Παρασκευή, ώστε να έχουμε τον κυλιόμενο μέσο όρο της εβδομάδας και για τα κρούσματα και τις νοσηλίες και την κατανομή των κρούσματων. Και όπως πολύ καλά είπατε, αν χρειαστεί κάποτε να γίνει και μια περιοχική, ας πούμε, παρέμβαση, ούτως ώστε κάποιες περιοχές που πραγματικά μπορεί να είναι στο απόλυτο πράσινο να μπορούν να έχουν μια διαφορετική μεταχείριση. Νομίζω ότι θα τα λάβουμε υπόψη μας και για να μπορέσουμε να πάρουμε αποφάσεις. Τα γυμνάσια και τα λύκεια έχει αποφασιστεί, το ξέρετε, είναι λυμένη η απόφαση, αλλά δεν αποκλείεται να αλλάξει αν τα πράγματα χειροτερέψουν. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Λοιπόν, αν θέλει ο κύριος Γόγος, προειδοποιεί και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ανησυχία ξανά. Θα μας ξανακλείσουνε? Ενώ λέγαμε ότι σε λίγους μήνες έχουν αλλάξει τα πράγματα, μήπως έχουν γίνει πολλά βήματα προς τα πίσω. Μιλώντας εχθές με πολλούς επιχειρηματίες που περιμέναν την επιστρεπτέα προκαταβολή και δεν την πήρανε, ένας στους δύο δεν την πήρε, είναι επιχειρήσεις σε απόγνωση. Άνθρωποι οι οποίοι
δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Είναι στα όρια της καταστροφής. Είναι στα όρια της καταστροφής. Και πώς να μην είναι, φίλε. Ένα στους δύο δεν την πήρε και αυτοί που πήρανε να μην πω τι. Είναι μια κατάσταση η οποία μας βασανίζει έναν ολόκληρο χρόνο. Μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν να δουλέψουν στην κυριολεξία έναν ολόκληρο χρόνο. Υπήρχε όμως η ελπίδα ότι με την επιστρεπτεία 5 θα έπαιρναν κάποια χρήματα για να σώσουν τις επιχειρήσεις τους, πληρώνοντας το ρεύμα, πληρώνοντας κάποιες υποχρεώσεις και δυστυχώς δεν πήραν τα χρήματα που έπρεπε. Δεν πήρανε καθόλου τίποτα.